Καλημέρα και στους Ιεραπετρίτες. Μας. Τι έγινε ακριβώς και τι γίνεται τώρα και γιατί ο Δήμαρχος, σας τα βάζω μαζεμένα τα ερωτήματα για να μην σας διακόπτω. Ο Δήμαρχος έστειλε μια επιστολή σε εσάς που διαμαρτύρετε για κάποια πράγματα. Δεν κατάλαβα από πού ξεκίνησε αυτή η ανταλλαγή επιστολών, αν υπάρχει ανταλλαγή επιστολών. Και να τι τα γεγονότα. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσω λοιπόν από το τελευταίο, ναι. Την επιστολή του κ. Δημάρχου. Mm-hmm. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα εγώ, ούτε αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Ο κ. Δήμαρχος έστειλε την επιστολή αυτή και τον ευχαριστώ που ασχολείται με την ταπεινότητά μου. Αλλά δεν έχω, πραγματικά δεν έχω τίποτα να πω. Εγώ εκ της θέσεως μου ως κρατικός λειτουργός έχω υποχρέωση μετά από αυτά τα γεγονότα οι συνεργάτες μου εγώ να συλλέξουν όλα τα στοιχεία, mm-hmm. να σχηματίσουν την αναγκαία δικογραφία, να την υποβάλουν στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και από εκεί και μετά όλα θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η υποχρέωση δική μου, αυτή είναι η ευθύνη δική μου και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνω με γρήγορες διαδικασίες, ούτως ώστε η δικαιοσύνη τελικώς να αποφασίσει για τον ένα ή για τον άλλο, για όλους μας τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι η απάντηση, όχι η απάντηση στον Δήμαρχο, αυτή είναι η οφειλόμενη ενέργεια από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου και μου ως λιμενάρχη. Τώρα για τα επεισόδια, αν θέλετε ένα σχόλιο μονάχα. Είναι επεισόδια τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει, είναι απαράδεκτα, δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Τα προβλήματα λύνονται με συνεννόηση και συνεργασία. Ευθύς εξ αρχής, από την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στο λιμάνι, σε μία συνάντηση με μία συντονιστική επιτροπή που είχαν, τους είπα ακριβώς αυτό που τελικώς έγινε. Δηλαδή, θα ζυγίσουμε τα αυτοκίνητα, θα τα ανεριστούν κανονικά. Το πρωί, μετά την εκτελεστική γραμματεία της ΠΙΝΙΟ και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δηλαδή εάν σταματούσε ή δεν σταματούσε η επιτροπή, υπήρχαν λυμμένες πολιτικές αποφάσεις σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα εγώ από το Υπουργείο και τα αυτοκίνητα, τα αγροτικά προϊόντα θα φορτωνόταν και θα πηγαίνανε στον προορισμό τους. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δικαιώνεται και από αυτό που έγινε ακριβώς. Άρα λοιπόν. Θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, κύριε Λιμενάρχα, αυτό. Θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, λέω, αυτά τα γεγονότα. Ναι, ναι, δηλαδή. Θα μπορούσε να αποτραπεί, ναι. Εφόσον όλοι έδειχναν την αυτοσυγκράτηση. Αυτή που έπρεπε να δείξουν. Ναι. Θα μπορούσε να αποτραπεί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάθε φορά που θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, θα πρέπει να βάζουμε φωτιές, θα πρέπει να καταλύουμε την τάξη. Αυτό πρέπει. Μάλιστα. Αυτό πιστεύετε ότι πρέπει. Αύριο σε μια κινητοποίηση των αγροτών, λέω εγώ, σε μια υποτιθέμενη κινητοποίηση, πρέπει να γίνουν αντίστοιχα πράγματα. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε. Ο ένας τον άλλο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αυτό που συνέβη, όπως μου αυτό το που συνέβη προσωπικά με εμένα, σας λέω τώρα. Η ομοιρία αυτή, στην ομοιρία αυτή που με έβαλαν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, επί πέντε ώρες, εσείς το βλέπετε αυτό, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολιτισμός, είναι μέσα στον πολιτισμό που ζούμε, είναι μέσα στον αιώνα που ζούμε, στον 21ο αιώνα, να προφυλακίζεται ένας κρατικός λειτουργός, ο οποίος δεν είχε καμία ευθύνη για ό,τι γινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή για την απεργία. Ο οποίος προσπαθούσε με όλες τις δυνάμεις εδώ και μέρες, και το ξέρουν αυτό οι αγρότες συνδικαλιστές, να κάνει ό,τι μπορούσε για να εξυπηρετήσει τους αγρότες, αλλά ταυτόχρονα να σεβαστεί και την άλλη πλευρά. Ναι, τους ήταν δύσκολη η θέση σας, δεν το συζητώ. Και πάρα πολύ. Κυρία Τσακαράκη, δεν είναι δύσκολη η θέση μου. Είναι δύσκολη η θέση αυτών όλων που ενήργησαν με τον τρόπο που ενήργησαν. Εγώ ενήργησα στο πλαίσιο της λογικής και του κανονικού. Ναι. Τα πράγματα δυστυχώς όμως δεν ελεγχόταν, γιατί νομίζω ότι υπήρχε από την πλευρά αυτών που γιατί δεν ήταν όλοι έτσι, μην ισοπηδώνουν τα πράγματα. Δεν ήταν οι περισσότεροι, ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για αυτό που τους συνέβαινε. Δεν μιλούμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μιλώ εγώ για αυτούς. Αυτοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν. Εγώ μιλώ για αυτούς που ενήργησαν έτσι όπως ενήργησαν, που έβαζαν φωτιές, που σπάγανε πόρτες, που μεταφέρανε λάστιχα για να βάζουν φωτιές στο λιμάνι. Εκείνοι που απειλούσαν ότι θα τα κάψουμε όλα. Έτσι. Για αυτούς μιλώ εγώ. Μάλιστα. Και για αυτούς είναι η ευθύνη η δική μας για τη σύνταξη αυτής της δικογραφίας, η οποία θα υποβληθεί. Δικαιοσύνη υπάρχει ευτυχώς σε αυτό το κράτος. Εμείς πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Κύριε Λενάρχα, επειδή χθες το κουβεντιάσαμε εδώ ραδιοφωνικά, πολλοί είπαν ότι τα επεισόδια τέλος πάντων ξεκίνησαν μετά την προκλητική εμφάνιση και κινήσεις και τα λοιπά των ναυτεργατών πάνω από το πλοίο. Κόπηκε ο κάβος, κόντεψε να σκοτώσει ανθρώπους. Ευτυχώς ήταν ένας λιμενικός, μας λένε, εκείνη τη στιγμή εκεί και απέτρεψε αυτό το γεγονός. Αλλά δεν τα ξεκίνησαν οι αγρότες. Αυτό μας λένε εδώ και δημοτικοί σύμβουλοι. Λέω τώρα τι. Δεν θα μπούμε στον επιμερισμό τώρα των ευθυνών. Όχι, αυτό, εννοείται είπαμε, και δεν είμαστε δικαιοσύνη. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή και η δικαιοσύνη. Ναι, έτσι. Συνολικά. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεν θα πω να επιμερίσω ευθύνες. Εγώ λέω όμως το εξής, για να δείτε ότι υπάρχει και αντίλογος αυτό. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Υπήρχε μία πόρτα κλειστή. Ναι. Σωστά. Ναι. Λέω λοιπόν, πώς μπορεί να υπάρχει μία ψαλίδα η οποία έκοψε την αλυσίδα. Ναι. Και όλοι αυτοί σύρθαν σε ένα χώρο που δεν μπορούσαν να μπουν. Που δεν έπρεπε να μπουν. Μάλιστα. Ναι, από εκεί όμως, είπαμε. Ναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Τζακαράκη. Ναι, σας ακούω. Θα σταματήσω εδώ. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πρέπει να σεβαστούμε τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι αυτή που πρέπει και προβλέπεται και είναι, είπαμε, η σύνταξη της δικογραφίας. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα, και αυτό που είπα εγώ, αλλά και αυτό που μου λέτε εσείς, όλα θα διερευνηθούν και όλα θα συμπεριληφθούν μέσα στη δικογραφία. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν. Δεν μπορώ εγώ ούτε να δικάσω, ούτε να καταδικάσω, ούτε να δείξω. Να. Εντάξει. Εδώ λοιπόν σταματώ. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι σεβαστώ, κατανοείτε. Σεβαστώ βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που είναι στο στάδιο της προανάκρισης, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δύσκολη και η θέση σας και να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να παρέμβει σε αυτό. Σεβαστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Καταλαβαίνω και το θυμό σας τόσες ώρες σε ομοιρία. Και απ' την άλλη, 9 μέρες απεργίες στο φουλ της παραγωγής, εδώ οι αγρότες, καταλαβαίνετε και απ' την άλλη πλευρά ότι πραγματικά στα χρόνια που ζούμε και το 1 ευρώ είναι πολύτιμο. Έτσι δεν... Και έχουν χαθεί πάρα πολλά χρήματα από την Κρήτη με τις απεργίες. Κάτι πρέπει να γίνει, βέβαια, αυτό θα το λύσει η πολιτεία. Αυτά είναι θέματα πολιτικής, κυρία Σταδεκάτη. Έτσι, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Απλά λέω και από την άλλη και πλευρά ούτε, τον και αντίλογο. Να διορθώσω, να διορθώσω κάτι, μια λέξη που είπατε. Θυμός. Δεν έχω θυμό. Δεν έχω κανένα θυμό. Ίσα-ίσα, κατανόηση έχω. Κανένας θυμός. Κατανόηση για όλους αυτούς τους λίγους. Έτσι, τους ελάχιστους που με προπυλάκησαν ανέτια. Να. Ανέτια. Εντάξει. Και τέλος πάντων όμως είπαμε να μην ξαναεπαναλαμβάνουμε αυτά που είπα. Εδώ είμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση να οδηγήσουμε. Αυτό. Τουλάχιστον να είμαστε ψυχραιμοί. Τουλάχιστον και να είμαστε. Να. Αυτό θα είναι ένα μάθημα για, για επόμενες κινήσεις των ανθρώπων, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, τι πρέπει να αποφεύγουν μάλλον, όχι πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Τέλος πάντων, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ο καθένας αναλαμβάνει το κομμάτι της ευθύνης που αναλογεί. Αυτό λέω εγώ, κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα για την απεργία, για τα δίκαια... Μάλιστα, και ποιος θέλει, ποιος ξεκίνησε, ποιος ήταν προκλητικός, ποιος... Δηλαδή, και, εντάξει, και η μία πλευρά έχει επιχειρήματα και η άλλη πλευρά, στα βρει το δικαιοσύνη, ναι, σωστά. Και ανάλογα πώς το βλέπει, έχει τα δικά της επιχειρήματα, αλλά εμείς όμως πρέπει, εγώ, η ευθύνη δική μου είναι επί πραγματικών γεγονότων και εκεί εστιάζεται η προσοχή δική μας και η επιμέλεια της δικογραφίας. Τουλάχιστον άτομα από, ας πούμε, από την περιοχή της Ιεράπετρας, ξέρουμε τον αριθμό μας, πείτε πια. Προσπαθώ να μάθω στοιχεία από τη δικογραφία. Δεν έχω καμία εικόνα, αλλά και αν είχα πάλι, θα σας έλεγα με την έννοια ότι η δικογραφία που γίνεται είναι μυστική και έτσι πρέπει να είναι. Αλίμονο τώρα, αν βγαίναμε και λέγαμε το ένα ή το άλλο, αλίμονο μας. Εντάξει, και εγώ πρέπει να ρωτήσω, νομίζω. Λοιπόν. Γιατί... Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές εύχομαι και χωρίς άλλα παρατράγουδα. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, τα καλύτερα για τις γιορτές που έρχονται. Και ηρεμία, ηρεμία. Το κράτος περνάει δύσκολες ώρες. Όλοι μας περνάμε δύσκολες. Όλες οι επαγγελματικές τάξεις. Έτσι, μιας εξορουμένης. Αλλά τα προβλήματα, να επαναλάβω για άλλη μια φορά, δεν λύνονται με τη βία. Δεν λύνονται. Δεν είναι η βία η λύση.
Μάλιστα, μεγάλη συζήτηση αυτό που βάζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μας εκεί στο Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Αυτά λοιπόν με τον Λιμενάρχη.